Κυρίες και κύριοι Τσαγέλης, καλώς ήρθατε στο Farming Wars, εδώ πέρα στην φάρμα του Καρλίτο, ο οποίος είναι και ο main χορηγός μας. Σήμερα έχουμε μια τρομερή μάχη μπροστά μας με τους φοβερούς διαγωνιζόμενους, τον Ταμίρ και τον Χινζάο. Μάγκες, πείτε μας πώς νιώθετε σήμερα. Ταμίρ, ξεκινά εσύ. Πολύ καλά, αφεντικό. Είμαι παρουσιαστής τώρα, δεν είμαι αφεντικό ακόμα. Α, συγγνώμη. Πολύ καλά, κύριε παρουσιαστά. Μπράβο. Δεν ξέρω, έχει άλλο αέρα σήμερα. Βέβαια, ασχολούμαστε με το άθλημα του φίλου μου εδώ, του Χινζάου, αλλά έχω δείξει τις ικανότητες μου και σε προηγούμενα competition. Το θέμα είναι να δείξεις τον εαυτό σου τώρα που είναι επίσημος αγώνας. Είναι επίσημος αγώνας. Μπράβο. Και λοιπόν, Καρλίτο, ναι. Το σκορ είναι 1-1, το θυμόμαστε όλοι. Το σκορ είναι 1-1, το θυμόμαστε όλοι. Μάγκες, στο προηγούμενο επεισόδιο είχε γίνει μια μικρή κόντρα. Μπράβο. Και τώρα θα τα λύσουμε όλα. Χινζάου, εσύ πώς νιώθεις σήμερα? Νιώθω καλά, νιώθω έτοιμος. Ό,τι και να γίνει, να ξέρει ότι ο Ταμίρ ότι θα συνεχίσω να τον αγαπάω και θα. Ναι, τον... αλλά, αυτό εννοείται. Δεν θα χαλάσω τη σχέση απλά μαζί του. Θα έχει κάποιο προνόμια παραπάνω. Έτσι, μπράβο. Αυτό, να πούμε, ναι, σε αυτό το σημείο ότι όποιος συγγνώμη, κερδίσει... αφεντικό, συγγνώμη, να πω κάτι. Ναι, θέλω αμέσως να ευχαριστήσω τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, τα αδέρφια μου, την ξαδέρφη μου, τον ξάδερφό μου. Τη γυναίκα σου. Πάει τη γυναίκα μου, την έκλεισα μέσα. Δεν είναι στην ίδια ομάδα. Όχι. Τα αδέρφια μου με τον ξάδερφό μου δεν είναι στην ίδια ομάδα. Πώς γίνεται να είναι στην ίδια ομάδα? Θέλω να ευχαριστήσω τον προπάπου μου και τον παππού μου και τη γιαγιά μου και την προγιαγιά μου και τη μαμά της μαμάς μου και όλα αυτά. Και τα, από ό,τι καταλάβει, είσαι μεγάλο σόι. Απλά ευχαριστήσω τους δικούς σας με λίγα λόγια. Ναι, αυτό. Ωραία, και δεν θα ξεκινήσω κι εγώ γιατί θα τελειώσω αύριο. Εσύ έχεις 17 αδέρφια, άστο. Λοιπόν, μάγκες, να πούμε ότι πλέον όποιος κερδίσει αυτόν τον αγώνα θα είναι ο επίσημος φορτωτής της ομάδας. Της ομάδας. Καλύτερος φάρνου θα έχει με τη βούλα φορτωτής. Θα φορτώνει μωράκια δηλαδή. Ό,τι όπως θέλει. Το πάρει ο καθένας. Όπως το πάρει ο καθένας. Βέβαια, ο Χινζάου έχει μια εμπειρία. Έχει ένα χάρτη μας και παρουσιάσει, αλλά... Σαν χειριστής Clark που έχει έρθει στη φάρμα, ναι, εννοείται. Άλλο χειριστής Clark και άλλο χειριστής και το Clark φορτώνει και... Μπερδεύεις. Αυτό είναι χειριστής... Πόσους λευγέδες έχει το Clark? Λευγέδες? Ναι. Τρεις. Πόσους λευγέδες έχει αυτό εδώ? Δεν ξέρει ρε φίλε, δεν έχει το ξαναδουλέψει το μπουλντοζάκι. Τρεις. Άρα είναι ίδια λογική. Ίδια λογική, απλά αλλάζει λίγο στην πράξη. Λοιπόν, εντάξει, ήρθε η ώρα να παρουσιάσουμε λίγο τα οχήματα και την πίστα στους στρατές μας, παικτούρες. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε στήσει ένα τρομερό παραλληλόγραμμο. Έχουμε χωρίσει την πίστα στη μέση. Δεξιά εδώ πέρα είναι τα οχήματα που θα οδηγήσει ο Χινζάου, τα οποία είναι ακριβώς ίδια όλα, μέχρι και επίσης τα λάστιχα, μέχρι και η βενζίνα, είναι όλα ίδια. Δείχνουμε από πάνω φεντικούλη το τερέν. Αυτός ότι δεν πρέπει να βγουν από τα όρια τους. Το budget έχει ανέβει. Το budget έχει ανέβει. Και ούτε τη γραμμή ενδιάμεσα. Δεν πρέπει τι να βγουν έχουμε κάνει, τα λάστιχα απ' έξω. Ακριβώς. Εντάξει. Διαγωνιζόμενοι είστε έτοιμοι? Ανέτοιμοι. Θα ξεκινήσετε από εδώ. Το ζητούμενο ξαναλέμε είναι να μείνετε μέσα στα όρια της πίστας. Να αδειάσετε όλη την κοπριά. Γιατί έχουμε γεμίσει τα φορτηγά με κοπριά ακριβώς. 18.000. Όμε λίγο. Πάει δηλαδή. Η χούφτα σας, πάρα πολύ, αλλά δεν έχει σημασία, είναι μέσα στον αγώνα. Η χούφτα σας χωράει 3.000, άρα με 6 τέλειες χούφτες έχετε γεμίσει το φορτηγό. Εγώ, αλλά... επειδή είμαι διαιτητής, θα είμαι μέσα στην πίστα και ανά πάσα ώρα και στιγμή θα πηγαίνω, έρχομαι μέσα στα φορτηγά να δω ποιος θα φτάσει πρώτος στο μαγικό νούμερο 18.000. 18. Και αφεντικό να πω κάτι, αν κρυθεί στο δευτερόλεπτο και... Δεν προλάβεις να σκεφτείς αυτό. Ο διαιτητής αυτό. Ο διαιτητής. Δεν προλάβεις να σκεφτείς. Έχουμε και VAR. Έχουμε VAR. Θα είμαι και εγώ. Τελευταία κούφτα ότι... μπορεί να είστε μέσα και οι δύο. Ένα στο ναι, ένα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να πούμε ότι την κοπριά θα μπορείτε να τη ρίξετε εσείς από το τρέιλερ όπου θέλετε. Όπως ναι, θέλετε. Ακριβώς. Εδώ πέρα. Οπότε είναι θα ξεκινήσετε από εδώ πέρα. Ακριβώς. Θα ξεκινήσετε από εδώ με την αντίστροφη μέτρηση. Θα τρέξετε. Μπορεί πρώτα να θέλετε να κινήσετε το φορτωτή. Μπορεί πρώτα να θέλετε να κινήσετε το φορτηγό. Ακριβώς. Είναι δικό σας θέμα αυτό. Τα έχουμε αφήσει έτσι λίγο για το στήσιμο. Εσείς κινείτε όπως θέλετε τα οχήματα σας. Okay. Εντάξει. Εντάξει. Και πριν ξεκινήσουμε, αφεντικό, πριν πεις ό,τι έχεις να πεις σε κάθε επεισόδιο, θα ήθελα να κάνουν μια παύση στα σκυλιά τώρα. Βασικά, όσο μιλάς και εσύ παράλληλα, και να γράψουν ποιος πιστεύουν ότι θα νικήσει. Να τους πω τα κλασικά μου. Ναι, να πέσουν στοιχήματα και πάμε. Μάγκες. Γράψτε οπωσδήποτε στα comment ποιος πιστεύετε θα κερδίσει.
Αλλά επίσης αν είστε νέοι στο κανάλι μας και δεν έχετε δει από πού έχει ξεκινήσει αυτή η τρελή κόντρα, δείτε την playlist του Farming Simulator, βγει πάνω δεξιά στην οθόνη σας. Επίσης ρίξτε μια ματιά και στο υπόλοιπο κανάλι, έχουμε διάφορα παιχνιδάκια. Οπότε κάντε μια γραφή αν σας άρεσε το περιεχόμενο και μην ξεχάσετε το καμπανάκι, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έρχονται όλες τις ειδοποιήσεις. Καθημερινά βίντεο και λαϊβάκια, οπότε αν δεν θέλετε να χάνετε καμία κόντρα, κανένα επεισόδιο Farming Wars, πρέπει να χτυπήσετε το καμπανάκι. Και επίσης δείτε και το δεύτερο κανάλι μας, το It's All About The Game. Κάντε και μια γραφή και μην ξεχάσετε το καμπανάκι, γιατί και έχουμε καθημερινά βίντεο και λαϊβάκια. Οι διαγωνιζόμενοι είναι έτοιμοι. Έτοιμοι! Υποθέτω ότι οι παικτούρες στα comment έχουν γράψει ποιος πιστεύουν ότι θα κερδίσει. Ναι. Εμείς και πάρετε το βίντεο, λαμόγια. Όχι, εμείς και πάρετε να δείτε ποιος θα κερδίσει για να το γράψετε. Γυρίστε πλάτη με πλάτη, μείνε και χινιζάω, γίνα και σιταμίρ. Λοιπόν, με το αντίστροφη μέτρηση. Με το πάμε, ξεκινάτε, είστε έτοιμοι. Ναι. 3, 2, 1, πάμε! Ξεκινάτε. Και ξεκινάει τρομερή κόντρα, μάγκες. Για να δούμε πώς θα ρίξουν τη... Και οι δύο κάνανε κίνηση για τα φορτηγά. Και οι δύο έχουν την ίδια σκέψη περίπου. Για να δούμε ποιος θα ξεφορτώσει πρώτος. Τώρα αυτό είναι μεγάλο... Μεγάλη κίνηση που θα κάνουν και οι δύο. Ο Κιντζάου έχει ξεκινήσει πρώτος. Και ο Ταμίρ έχει ήδη κινηθεί για το φορτωτή. Έχει φύγει. Ενώ ο Κιντζάου μένει μέσα στο φορτηγό. Αμάν, έχει πάρει ένα μικρό φορτηγό. Αυτό είπαμε ότι δεν γίνεται. Απίστευτο φαντάζ. Βγήκε και πάρει το φορτωτή. Έχει πάρει ένα μικρό προβάδισμα, αλλά δεν ξέρω το τρέλαιο αν τρέχει τώρα το Ταμίρ. Νομίζω έχει σταματήσει. Έχει σταματήσει! Έτσι φαίνεται! Έχει σταματήσει, κυρίες και κύριοι, να πείτε αυτό! Αυτό ίσως είναι λάθος κίνηση! Είναι λάθος κίνηση, γιατί από ό,τι φαίνεται η κοπριά έχει κολλήσει μέσα στο τρέλερ και θέλει λίγο παίξιμο για να πέσει. Ο Χινιζάου για να δούμε, έχει ξεφορτώσει. Ο Χινιζάου ενδεχομένως να έχει ξεφορτώσει όλη την κοπριά που έχει το φορτηγό του. Θα τσεκάρει αφεντικούλη σε λίγο εσύ. Και έχει πάρει. Ο Ταμίρ συνεχίζει και το ρίχνει σιγά σιγά λίγο προς τα. Ο Κινέζος τώρα θα μπει στο φορτωτή, αφεντικό! Ναι! Για να δούμε, ο Κινέζος έχει αδειάσει όλο το Ο Κινέζος έχει αδειάσει όλο το φορτηγό, μάγκες. Και ο Ταμίρ. Και ξεκινάει η μάχη! Ξεκινάει η μάχη, κυρίες και κύριοι, να πει ότι δεν ζούμε σήμερα. Πολύτιμο χρόνο και ο Ταμίρ γέμισε τη μισή χούφτα. Όλη τη χούφτα σχεδόν. Ο Ταμίρ γεμίζει μια χούφτα. Ο Κινέζος έχει αργήσει πάρα πολύ, αφεντικό. Αλλά είναι μπορεί σε καλύτερη... να καλύψει έδαφος όμως, έχει την εμπειρία του. Έχει βάλει καλύτερα το φορτηγό, πιστεύω, ο Κινέζος. Για να δούμε, μάγκες, το αποτέλεσμα θα δείξει. Όπα, Ταμίρ παραλίγο να βρει το όχημά του. Όχι, δεν προσεχή, μάγκες. Η πρώτη κοπριά έπεσε, αφεντικό. Ο Ταμίρ έχει ήδη ξεφορτώσει και εδώ βλέπουμε τον Κινέζο ρίχνει την πρώτη χούφτα. Ναι, και ο Κινέζος καλά πάει. Πολύ καλά πάει ο Κινέζος. Σούζα το πορτοκαλί όχημα. Για να δούμε, παιχτούρες. Λοιπόν, ο Ταμίρ έχει ρίξει μέσα 2.984. Η πρώτη χούφτα ήταν σχεδόν γεμάτη. Για πες μας τώρα ο Κινέζος. Τώρα Κινέζος το ίδιο ακριβώς! Το ίδιο ακριβώς, είναι απίστευτο! Είναι απίστευτο που ζούμε, μάγκες. Ο αγώνας θα κρυθεί στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Πάμε λίγο. Ο Ταμίρ πάει για τη δεύτερη. Ο Ταμίρ ξεφορτώνει ήδη τη δεύτερη χούφτα. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Έχουν υδρώσει αφεντικό. Μάγκες, το άγχος έχει ανέβει στα ύψη, αδρεναλίνη. Σούζα και το μόβ. Σούζα σου λέω. Δεν ξέρω αν προκαλεί τον αντίπαλό του με αυτές τις σούζες. Αυτό το ξέρει μόνο ο ίδιος. Ο Κινέζος πάει να ξεφορτώσει τώρα τη δεύτερη χούφτα. Η δεύτερη, ναι. Πάμε λίγο. Πολύ καλή κίνηση και από τους δύο τώρα μπορώ να πω. Ο Ταμίρ μόλις ξεφόρτησε τη δεύτερη χούφτα και έχει πάει για την τρίτη. 5.968. Ου, έχουμε ακόμα βεντικούλη. Μάγκες, δεν ξέρω ειλικρινά. Όπα, είναι στο ίδιο σημείο. Και ο Κινέζος έχει το ίδιο πράγμα ακριβώς. Στο ίδιο ακριβώς σημείο. Ποιος θα γεμίσει πιο γρήγορα την τρίτη. Εδώ ο Κινέζος έχει κερδίσει το έδαφος που έχασε πριν. Ο Κινέζος το γέμισε! Είναι απίστευτο! Έχει αβαντάζει ο Ταμίρ, έχει του κάνει το τρελέ. Έχει κολλήσει ο Ταμίρ! Έχει κολλήσει! Αφεντικό ήταν αυτό που σου είχα πει, έχει βάλει λάθος το φορτηγό ο Ταμίρ. Έχει βάλει λάθος το φορτηγό, λάθος. Αλλά από ό,τι φαίνεται. Κινέζος πάει για την τρίτη! Είναι ένα βήμα πίσω ο Ταμίρ! Είναι λίγο μπροστά ο Κινέζος! Ναι. Ο Ταμίρ δυσκολεύεται λίγο, αλλά κερδίζει το έδαφος που έχασε πριν από λίγο. Ο Χινιζάου τώρα ξεφορτώνει την τρίτη κούφτα. Ο Ταμίρ είναι στη μέση. Ο Κινέζος τελείωσε. Κινέζος ξεφόρτωσε. 8.952. 10.000 ακόμα σχεδόν, μάγκες. Ο Ταμίρ τώρα. Ταμίρ τώρα, για να δούμε. Είναι πολύ κοντά. Πω, μάγκες, η αδρεναλίνη είναι στα ύψη. Ο Κινέζος σχεδόν γέμισε τη χούφτα. Τέταρτη χούφτα. Τη γέμισε ο Ταμίρ πάρα πολύ γρήγορα.
Κάνει comeback. Είδαμε το φόρτωμα που έκανε ο Ταμίρ. Μπορεί να κάνει το comeback όσο ο Κινέζος κεντράρει. Όχι, μια χαρά είναι ο Κινέζος. Ρίχνει ο Κινέζος. Αδειάζει. Ρίχνει και ο Ταμίρ, παιδιά. Αυτό είναι απίστευτο που ζούμε τώρα. Πω, είναι τσίμα τσίμα. Ο Κινέζος έχει προβάδισμα. Μόλις ξεφόρτωσε και πάει για την πέμπτη χούφτα. Ενώ ο Ταμίρ τώρα την ξεφόρτωσε. Όχι, στα ίδια είναι αφεντικό. Τώρα πάνε να γεμίσουν και δύο την πέμπτη. Τώρα πάνε να γεμίσουν, αλλά έχει πάρει ήδη κάποια βήματα ο Χιν Ζάο. Κινέζος θέλει άλλο λίγο για να γεμίσει. Τώρα γέμισε, έχει πάει 3.000 νομίζω η κούφτα του. Και έρχεται να γεμίσει την πέμπτη. Ο Ταμίρ είναι πιο κοντά. Ο Ταμίρ γέμισε την κούφτα. Έπεσε λίγο του Κινέζου, έπεσε λίγο του Κινέζου. Είναι απίστευτο, κυρίες και κύριοι. Αυτό ίσως του χάσει τον αγώνα. Αυτό ίσως του κοστίσει πάρα πολλά. Ίσως του κοστίσει τον τίτλο του φορτωτή. Ο Ταμίρ ήδη ξεφορτώνει. Έχει άλλο αέρα ο Ταμίρ, βλέπουμε πλέον. Είναι από πίσω. Είναι κοντά στη νίκη, αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ο Κινέζος παλεύει με αυτό το λίγο που του έπεσε. Ακόμη δεν το έχει μαζέψει, έτσι φαίνεται. Αλλά θα δείξει έως το τέλος. Ταμίρ είναι μπροστά. Ο Ταμίρ είναι μπροστά. Έχει γεμίσει το φορτηγό του 14.873. Εμείς για να δούμε και ο Κινέζος. 18 ακριβώς. Ακριβώς 18 ακριβώς. Τώρα ξεφορτώνει ο Κινέζος. Κόλλησε με. Με κάποια κολλήματα, ξεφορτώνει ξανά. Κάποια πέφτουν έξω. Έχει μείνει πίσω ο Μάγκας, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Θέλουμε πολύ καλό ότι ο Ταμίρ μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να αναποδογυρίσει το φορτωτή του. Όλα παίζονται. Οπ, οπ, οπ. Ωραίος ο Ταμίρ, δεν βγαίνει εκτός όριων. Ωραίος. Ο Ταμίρ μένει μες στα όρια. Και οι δύο διαγωνιζόμενοι είναι κύριοι, αυτό να το πούμε έτσι. Υπάρχει βιενή άμυλα. Ναι, έτσι έχουμε βάλει αρκετό τερέν, πιστεύω. Είναι αρκετό. Έχει πέσει άγχος αφεντικό. Όσο λιγοστεύει η κοπριά κάτω, είναι πιο δύσκολο. Ο Ταμίρ μαζεύει τα τελευταία ψίχουλα από ό,τι φαίνεται. Για να δούμε ο Κινέζος τι κάνει. Ο Κινέζος προηγείται. Κινέζος προηγείται, είναι απίστευτο κυρίες και κύριοι. Έχει κάνει comeback ο Κινέζος. Ναι, κάνει comeback. Ο Ταμίρ, άλλο λίγο αφεντικό. Ίσως το τελειώσει. Όχι, δεν μπορεί. Δεν χωράει η κούφτα του άλλο. Έχει γεμίσει. Είναι full του Ταμίρ. Ο Κινέζος ξεφόρτωσε την πρώτη τελευταία του κούφτα. Κυρίες και κύριοι, είναι απίστευτο. Ίσως κρατεί να μετακινήσει το φορτηγό του όμως γιατί έχει ρίξει πολύ κοπριά στις ρόδες. Ναι, σωστό. Αυτό μπορεί και να του κοστίσει όμως, μάγκες. Είναι πολύ βλέπουμε. Κοντά η κοπριά με τις ρόδες του. Ισχύει. Ω! Και ο Ταμίρ έχει ρίξει κάποια πράγματα έξω. Τσέκαρε του Κινέζου το φορτηγό, τσέκαρε αφεντικό. Τι κάνει. Πόσο έχει χώρο μέσα. 16.500 είναι. Για, άμα το ρίξει τώρα αυτό. Δεν βλέπω. Δεν βλέπω άλλη κοπριά κάτω. Για να δούμε. Ο Ταμίρ ξεφορτώνει τη χούφτα. Βλέπουμε κυρίες και κύριοι και έχει μείνει λίγο ακόμα. Έχει λίγο ακόμα και ο Ταμίρ. Ο Κινέζος ξεφορτώνει. Κινέζος και φορτώνει, είμαστε 16-17 χιλιάρικα. Πόσο και έχει Κινέζος. Ανεβαίνει. Stop! Ναι! Stop! Ναι! Νικητής ο Κινέζος. Όχι! 18.000 κομπριά στο τρέλερ του. Εναντίον 17.111 από τον Ταμίρ. Όχι! Ο Κινέζος κάνει το comeback και κάνει το 2-1. Συγχαρητήρια. Ωραία. Μπράβο στον Κινέζο. Εδώ, δώστε τα χέρια, το αγώνα ήταν φοβερός. Δύο τρομεροί. Είσαι αδερφός. Ήταν κοντά. Ήταν πολύ κοντά. Ήταν πολύ κοντά, σε παραδέχομαι. Έκανα κάποια λαθάκια. Και... Παρόλο που έχω φτιάξει εδώ με joystick να παίξω. Αυτό που σου είπα από την αρχή, δεν είναι τόσο μεγάλο αβαντάζ όσο πιστεύατε. Έκανα κάποια άλλα λαθάκια που ίσως θα τελείωνε πιο γρήγορα το τέτοιο, αν δεν υπήρχε. Και εγώ έκανα ένα λάθος τεράστιο στην αρχή. Το φορτηγό δεν αδειάζει τελείως. Το μεγάλο λάθος του Ταμίρ ήταν που βαλέτησε το τρέιλερ. Γιατί έπρεπε να κάνει ολόκληρο κύκλο για να κεντράρει να αδειάσει. Ισχύει. Ενώ ο Κινέζος το όπιαν έκανε μπροστά και το έβαζε. Άρα, Κινέζο, από εδώ και πέρα, ό,τι φόρτωμα ξεφόρτωμα έχει να γίνει. Είναι δικό σου. Το φεσώθηκε. Συγχαρητήρια. Αυτό δεν ήθελα να γίνει, αλλά εντάξει τώρα. Καρλίτο, δώσ' του το πτυχίο φορτωτή. Ναι, μισό λεπτάκι. Και να εγώ να πω ένα τελευταίο ότι μάγκε, αν νομίζετε το Farming Wars τελείωσε εδώ. Είστε γαλασμένοι. Αυτή η εκπομπή ήρθε για να μείνει. Εκτός αν δεν έρθει κανέναν εκεί, θα κοπεί η εκπομπή. Και να πω κάτι. να πω κάτι αφεντικό. να πούμε κιόλας ότι τα Farming Wars δεν θα είναι μόνο μεταξύ Ταμίρ. Όχι, θα αλλάξει. Θα γίνει και με τους τέσσερις. Έτσι, απλά τώρα εντάξει, υπάρχει κόντρα μεταξύ μας και γι' αυτό υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μας βρείτε διάφορα. Αθλήματα, συσταγωγικά αθλήματα, διάφορα challenges, ας πούμε, και για τους τέσσερις. Το Farming War, ξαναλέω, ήρθε για να μείνει, μάγκες.
Ρωσέ! Καλημέρα. Καλημέρα. Να σου πω, τα φορτηγά εκεί πέρα έχουν έρθει. Έχουν τα πράγματα, δεν έχεις κάνει τίποτα. Δεν με νοιάζει. Γιατί? Γιατί έχασε τσεσικά μόσκα, έχασε. Έχασε? Τσεσικά μόσκα, έχασε, Champions League. Και τι μας νοιάζει εμάς? Νοιάζει εμένα. Είχα παίξει τίκημα. Πώς έχεις βάλει? Είχα παίξει τη φάρμα. Άσε ρε που έχεις παίξει τη φάρμα, με τι στοιχεία? Δεν θέλει στοιχεία στη Ρωσία, ρε. Παίζει ό,τι θέλει. Καλά, εντάξει. Ελπίζω να είναι καμιά δικιά σου φάρμα, γιατί αυτή εδώ πέρα δεν την παίρνεις. Δεν την πάρω εγώ, την πάρει η εταιρεία. Καλό, αλλά πάλι δεν ισχύει. Έλα, θα φτιάξεις τίποτα δίπλα στο άλλο χωράφι, να βάλουμε ζωάκια. Κάνα οτιδήποτε ρε παιδί μου, κάνα υπόστεγο κάτι ρε παιδί μου, κάτι. Έχω κάτι κροκόντυλους πάνω ρε. Όχι κροκόντυλους, δεν θέλω κροκόντυλους. Βγάζουν αυγά. Βγάζουν αυγά οι κροκόντυλοι. Ναι, εμάς πάνω βγάζουνε. Δεν θέλω, όχι. Τι? Άλογα έχεις? Άλογα. Ναι. Όχι. Έχετε στη Ρωσία, έχετε πολλά. Τα τρώμε. Τι τρώτε ρε. Τα άλογα. Πατσαβουρέισον. Τι θέλει? Είσαι καλά? Ξέρεις τι μισό τις παπαρούνες. Με έχεις κλείσει εδώ μέσα, αλλά... Σκέφτηκα να σου πετάξω και μερικές μέσα, να σου κάνουν παρέα. Να σε δω να πρίζεσαι και να σκάσεις από το κακό σου. Θα μου φέρεις τίποτα να φάω. Θα πεθάνω της πείνας. Επειδή κέρδισα σήμερα... Τι κέρδισες? Να μην σε νοιάζει. Έλα, πες μου, είμαι πριν. Δεν θα σου πω τίποτα. Δούδε, τέλος, η γυναίκα μου πάει. Πέθανε. Λοιπόν, επειδή κέρδισα σήμερα, θα σου φέρω να φας και να πιεις μια χλαδάδα. Αρδίτο! Αρχίζω να μαζεύω, είναι έτοιμη. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει. Αυτός. Εγώ θα ξεκινήσω να αργώνω από πίσω σου. Ναι, τα έχω φέρει όλα εδώ, είναι έτοιμα. Stand by, τα βλέπεις. Αλλά μιλάμε... Έχει και δικό μου να έρθω! Να σου πω ρε φίλε, είσαι τρομερός. Έλα, πάμε η Πόπη. Πάμε, έλα, μωρό μου. Πάμε, έλα, μωρό του. Ο, γιατί το έχει το ανάπηρο το δικό μου το... Ποιος είναι το ανάπηρο? Αυτό εδώ το AI. Μην πατήσεις κανένα κουμπί. Όταν βρεις το AI, ναι, βρεις τον Καρλίτο. Ναι. Και μην πατήσεις κανένα κουμπί, φίλε, και μας το χαλάσεις. Να μην κάνουμε ίσα και όμοια τα πάντα. Κάτσε να τελειώσω από αυτή τη πλευρά και μετά θα το βάλουν το AI. Μπράβο. Έχω το χρήσει ήδη εγώ. Άντε το χωράφι. Έχει τα μύρ να κάνει. Τι έρχεσαι ρε, αφού δεν έχεις τέτοιο, θα πάρεις από αυτό να το βγάλω. Και αυτό σε AI είναι. Όπα! Κάτω από τη μέση. Αυτό είναι AI στα τσακίδια. AI στα τσακίδια. Για να πούμε. AI μωρί. AI στα πέρα. Καρλίτο, τώρα που θα περάσει από εκεί δεν γκορνάζεις την Καρλίτα. Λες να την κάνω λίγο taunt. Έτσι, έτσι, ναι. Εντάξει, δεν έχουμε σκεφτεί τι θα κάνουμε με αυτήν, ναι. Ξέρετε αυτό. Και δεν έχουμε σκεφτεί τι θα κάνουμε και με το van. Πού θα το κάψουμε? Το van, σας είπα ότι πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει, πού να πάει? Ή έπρεπε να έχει φύγει. Ναι, όσο αλλά δεν μας πεις πού να πάει. Εγώ θα σου πω. Είπες πρέπει να φύγει και εγώ σου λέω πρέπει να κάνει. Δεν μου βρήκες λύση. Ρε φίλε, λύση να τη βρει ο Κινέζος, πήγε και το έκλειψε από τους χαρλάδες, άμα... δηλαδή. Ναι, εδώ ο Κινέζος βρήκε λύση για βάν να κλέψει τους χαρλάδες. Ας βρει λύση, να εξαφανίσει το πρόβλημα. Αφεντικός, ακούω! Α, μ' ακούς, ε. Α, το πάμε εδώ στο δάσος πιο κάτω, δεξιά. Ωραία, να σας πω εγώ μια λύση. Για να το κάψουμε. Πες. Εγώ λέω ότι αν το κάψουμε, μετά μπορεί να έχουμε πρόβλημα με τους χαρλάδες, γιατί θα το κάψουμε. Και θα δουν ότι κάναμε μπινιά άμα το πάρουν γραμμή. Θα ξέρουν ότι είμαστε εμείς όμως. Πού θα ξέρουν ότι είμαστε εμείς, ρε αφεντικό? Πώς θα το ξέρουν? Γιατί να μην πάμε να τους το αφήσουμε και να τους πούμε δανειστικά με το... Μάγκες, ναι, θα πάω εγώ με το κατάνα στην πλάτη, θα φοβηθούν, δεν θα κάνουν τίποτα. Αυτό το κατάνα, όσες φορές το ακούω, δεν ξέρω, κάτι με πιάνει. Το ακούω, αλλά δεν το έχω δει. Αφεντικούλη, πάντως, αν θες να ξεφορτωθείς το βαν, μπορώ να το αναλάβω εγώ. Εντάξει, μπορεί να εξαφανίσεις πολλά πράγματα εσύ. Ναι, μπορεί να εξαφανίσεις και ανθρώπους. Το κυριότερο που εξαφανίζει είναι λεφτά. Καλά, αυτό το μαγικό δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς το κάνει ο τύπος. Και χωρίς να με καταλαβαίνει. Βγάζει ένα καπέλο και μου λέει και τα αφεντικό. Κλακ, εμφανίζει, ξέρω εγώ, ένα λαγό. Μου λέει και τα αφεντικό τα λεφτά, κλακ, εξαφανίζει. Δεν ξέρω πώς το κάνει πάει αυτό. Πάει το εκατομμύριο. Πάει το εκατομμύριο. Ναι, αλλά το εκατομμύριο ήταν καλή επένδυση, δεν μπορείτε να πείτε. Ναι. Εσπέσια, αφεντικούλη. Τέλος πάντων. Τι δεν ήταν. Τους μισούς πόρους δεν τους έχει μέσα. Άλλο, άκου να δεις. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα καλά. Θα κάνεις λίγα, πολύ καλά. Κινέζο, δεν βάζεις λίπασμα και νερό στα θερμοκήπια που μας κάθεσαι εκεί πέρα και μας βλέπεις? Περιμένω να κάνει το τι για να βάζα λίπασμα στο χωράφι, αλλά άμα θες κάνω ρε, αυτό. Ρε, έχεις πάρει στο προηγούμενο επεισόδιο, όχι και στο σημερινό. Θέλεις να κάνεις και τις κότες, ρε φίλε. Τις κότες?
Θέλεις. Ναι, τώρα που είχε τον τίτλο του φορτωτή, ε. Γιατί εγώ πήγα πριν και είδα τρία κουτάκια μόνο. Τρία μόνο, ναι. Αφού είναι δεν έχουν φαγητό. Έχουμε πουθενά δίκον λιπασμά για τα θερμοκήπια. Αυτό που κουβαλούσατε πριν τον Νταμίρ, ναι, διαγωνισμό, αυτά θα πάνε να πάρεις και θα βάλεις. Άρα γι' αυτό ρε Ταμιράκο έβαλε κοπριά. Νομίζετε ρε μαγκές ότι... Τα είχε σκεφτεί όλα. Το είπαμε, το budget είναι λίγο πεσμένο. Πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τα πάντα. Έβαλα υλικό που θα το χρησιμοποιήσουμε, καταλαβες. Τι τσάμπα, τι θα έβαζα seeds και μετά τι θα τα έκανα. Τι. Θα τα μάζεμε το πάτωμα όπως θα κάνουν τα Ταμίρ. Μια χαρά, δεν τη μάζεψα. Okay, δεν αντιλέγω. Και την έβαλα και στο στάιλο που έλεγες ότι δεν μπαίνει. Ισχύει. Τι αυτό. Δεν, αυτό δεν το έχω καταφέρει ποτέ. Να κάνω outplay τον Deacon, τον τρομερό. Όχι, όχι, εντάξει, φίλε. Προσπαθώ okay, και όχι. Εγώ δεν τα ξέρω όλα. Ξέρεις πολλά. Εγώ σχεδόν τελείωσα εδώ πέρα, boys. Ωραίος. Θα πάω στο δίπλα. Έχουμε πάει πάρα πολύ καλά τώρα, να ξέρετε. Πολύ γρήγορα, ε. Πολύ... Εντάξει, είμαστε και τέσσερις. Δεν σου έχει λείψει αυτό. Να είμαστε και τέσσερις. Ναι, να δουλεύουμε και τέσσερις. Πάντα είμαστε και τέσσερις. Τελευταία. Απλά δεν δουλεύαμε και τέσσερις. Αυτό έχει παλιώσει η γκρίνια. Ναι. Δεν ήταν η γκρίνια, ήταν η αλήθεια. Εγώ το έλεγα εξ αρχής, ρε φίλε. Τι το έλεγες, πού? Να δουλέψετε. Εσύ δεν δούλευες. Ναι, αλλά έλεγα να δουλέψετε. Άρα λέγαμε το ίδιο. Ναι, αλλά άμα δεν δούλευες εσύ, πώς θα κάναμε τετράδα. Κάπου χάνεις λίγο, ε. Κάπου χάνουμε στη μετάφραση, δεν πειράζει. Μετάφραση, ναι, εντάξει, δεν ξέρει καλά αγγλικά. Δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι πάμε τρένο σήμερα. Ξεκινήσαμε πολύ δυνατά το επεισόδιο. Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Όντως μπορώ να πω ότι αυτό το challenge μου άρεσε γιατί ήταν όντως με skill. Όχι, ναι, όχι όπως τα άλλα δύο channel που ήταν challenge, που ήταν τελείως η δύναμη του αμαξιού, ρε παιδί μου. Ναι, τώρα ήταν ίσα. Ήταν ίσα και ήταν νίκη στο καλύτερο, απλά. Και άλλες φορές οι κόντρες θα γίνονται με το ίδιο όχημα. Μαγκές. Ισχύει. Για να είμαστε δίκαιοι, γιατί το αυτό, Farming Wars είναι επίσημο. Πάνω απ' όλα δίκαιο, ναι. Επίσημη εκπομπή, δεν μπορεί τώρα να έχει αποζητήσεις και τέτοια, έτσι. Πρέπει να πάω να πάρω άλλο ένα φορτηγό. Τι άλλο ένα φορτηγό? Κοπριά. Έχεις βάλει και τα δύο? Ναι, και έχει ακόμα ένα φορτηγό σίγουρα. Μπορεί να μείνει λίγο. Εντάξει, αυτά θα τα πας πίσω έτσι κι αλλιώς δεν τα θέλουμε. Και τα δύο τα φορτηγά. Ναι, αυτά δεν τα θέλουμε. Αυτά είναι νοικιασμένα για το Farming Wars. Okay, εντάξει. Αυτά είναι της εκπομπής, ρε φίλε. Ήταν της παραγωγής αυτά. Ωραία, και πώς θα φέρουμε την κοπριά θα πίσω? Θα πάρεις άλλο τρέιλερ ή δικό μας ή άλλο από εκεί και θα φέρεις κοπριά. Αφεντικό. Έλα, αγοράκι μου, όμορφο γλυκό μου. Σου είπα, βάλει το AI να δουλεύει και σε κάνει άλλη δουλειά. Πιάζεσαι, έχεις να πας κάπου. Θα βάλεις. Έχουμε να κάνουμε κάψιμο αυτοκίνητου. Να δούμε τι θα κάνουμε την παλαβή απέναντι. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Την παλαβή απέναντι δεν μπορούμε να την έχουμε εκεί πέρα μέσα, την ταΐζουμε. Ναι, για ποιο λόγο. Γιατί δεν συμφέρει. Δεν είναι ότι δεν συμφέρει. Απλά δεν είναι σωστό αυτό που έχουμε κάνει που είναι εκεί πέρα. Γιατί έχει εγκλωβίσει κάποιον άνθρωπο χωρίς να το θέλει. Δεν είναι οποιαδήποτε αυτή. Φίλε, ξεχνά ότι σκότωσε το θείο τον Γκουστάβο. Μάλλον το έχει ξεχάσει έτσι. Δεν είναι ότι ακριβώς τον σκότωσε. Τι τον έκανε. Τον εισάπησε μέχρι. Ναι, τον ξυλοφόρτωσε. Αυτό θέλω να σου πω. Και πέθανε. Πέθανε στο νοσοκομείο, οπότε δεν μπορεί να τη το φορτώσει πάνω τη. Τι λέει, φίλε. Περίμενε λίγο. Πρέπει να έχει κάποιο στοιχείο. Κάτσε, περίμενε λίγο να πω λίγο αν κάτι. Αν δεν έχει στοιχεία, πώς θα το. Έρχομαι εγώ σε πυροβολό. Καλό το ασθενοφόρο. Έρχεται, σε παίρνει, πεθαίνει από αιμορραγία στο νοσοκομείο, αλλά δεν φταίω εγώ. Δεν έκανα εγώ το φόνο. Ναι, ο θείος δεν πέθανε όμως από αιμορραγία. Ο θείος πέθανε επειδή ήταν πολύ γέρος και το σώμα του δεν μπορούσε να αναπληρώσει τα κύτταρα, τα λευκά αιμοσφαίρια. Ναι. Δεν μπορούσε να αναπληρώσει γιατί ήταν σε αυτήν την ηλικία που πιο πολλά χάνεις παρά να αναπληρώνεις. Και εφόσον έχασε από την Καρλίτα ένα εκατομμύριο, 2-3. Πόσο πολλά, ναι. Άρα τι πράγμα λέμε, μάγκες. Ναι, αλλά όμως τώρα άκουσε με λίγο. Αλλά θέλει στοιχεία, αφεντικού, λέει δίκαιο ο Ντίκον. Αν έρθει Μπάτσε τώρα εδώ και του πει, κύριε Μπάτσε, έχω την Καρλίτα γιατί έκανα αυτό και αυτό. Τι να μην το πω. Θα σου πει. Εσύ πού το ξέρεις ότι το έκανες σου. Ναι, ότι θέλουμε στοιχεία θέλουμε, δεν διαφωνώ σε οπότε αυτό. Οπότε αυτό που έχουμε κάνει εμείς τώρα είναι καθαρά παράνομο. Αλλά εννοείται αυτό, δεν είναι το μόνο. Και εμείς όχι, παράνομοι δεν είμαστε. Είναι το μόνο. Ναι, αλλά δεν τα λέμε αυτά μπροστά έξω, μην γίνουμε και ρόμπα. Όχι, βέβαια. Λέει. Οπότε πρέπει να το. Πώς το λένε, το master plan του Ταμίρ. Δεν είναι ακόμα τελείως. Δεν έχει τελειώσει. Τέλειο, ρε παιδί μου. Phase 1. Κατάλαβες. Αυτό που έγινε. Το νάρκος που βλέπει και το σκέφτηκε. Κάνουν άλλα πράγματα εκεί.
Δεν πρέπει να τα κάνουμε. Ωραία, οπότε στην ουσία αυτό που θέλουμε είναι η ομολογία τη Σκάρλιτα. Ναι. Αφεντικούλη, άκουσε με λίγο. Δεν έχω τελειώσει τη δεύτερη σεζόν. Όλες την τελειώσω θα ξέρουμε, θα έχω απάντηση. Εντάξει. Οκ. Οκ. Θα σου φτιάξω εγώ Phase 2. Κάτσε ρε φίλε, με τελειώσει τη δεύτερη σεζόν, δεν έχουμε εκεί μέσα. Ε, ναι, τι. Εντάξει, δεν θέλει πολύ. Ένα μάραθον θα την κάνω σήμερα το βράδυ. Όχι σήμερα. Γιατί? Έχουμε να δούμε Desperate Housewives σήμερα, να μην το έχει υποσχεθεί. Ε, άντε, εντάξει, άμα επί. Άιντε, κακομοίρη. Τι βλέπετε? Τι νοιάζει. Και αύριο έχει Sex and the City, έτσι. Μην πα να τι καπουλάρει πάλι. Μα έχουμε άλλα πράγματα στη φορά, αφεντικό. Έχουμε πολλά να δούμε, εντάξει. Σιγά-σιγά. Δεν πάω να τα δούμε όλα μαζί. Plan. Και θέλω να πας να μου πάρεις κλωστές και πινέζες γιατί μου τελειώσανε από το προηγούμενο. Μάγκες, το χωράφι είναι οργωμένο full. Από ό,τι βλέπω... Πας από την απέναντι πλευρά αφεντικό από εκεί που ξεκινήσαμε και σπαίνεις, δεν ξέρω τι θα βάλεις. Πανικό. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι, να ξέρεις. Τι θα φυτέψουμε. Εσένα. Καλά θα ήτανε. Δεν είσαι καλός σπόρος. Τι θα φυτέψουμε. Θες πολλούς από μένα. Όχι, όχι. Άρα. Καλά λέει. Δεν νομίζω το θες αυτό. Άρτε το. Ρε. Άρτε το. Οχ. Έλα. Γιατί γελάς μόνος σου, ρε. Έβλεπα μια γάτα να παίζει τένις. Τι έγινε. Καλά, ρε, έχουμε δουλειά, ρε. Ναι, βρε, τώρα μόλις ήρθα. Ρε, έχει περάσει πόση ώρα, τελείωνε, βγες έξω. Πού να πάω. Καταρχήν δεν είπες... Πού είσαι. Εδώ. Δεν είπες ότι θα βρεις, θα φυτέψουμε. Ναι. Βρήκες. Βρήκα. Τι βρήκες. Τη γάτα που παίζει τένις. Ναι, το έχεις δει. Να σου το δείξω, να σου στείλω. Κολόφιντο, κολόφιντο. Έλα έξω. Φέρε και το τρακτέρ. Φέρνω. Δεν ξέρω ποιο είναι το αφεντικό σε αυτή την ομάδα. Τέλος πάντων. Έλα, αγόρι μου. Κόμπρα. Έλα. Θα βάλουμε ζαχαρόχορτο. Έχεις δει τι είναι, γιατί εγώ όχι. Το ζαχαρόχορτο. Το κούγκλερα λίγο και... Είναι ένα χορταράκι το οποίο άμα δεν έχει ζάχαρη το βάζει στο καφέ σου και είναι το ίδιο πράγμα. Εντάξει, εσύ ξέρεις. Απλά είναι πιο υγιεινό, καταλαβαίνεις. Θα βάλουμε αυτό, δεν το έχω ξαναδεί. Ωραία. Θα δούμε που και πώς κάνει, εντάξει. Έφυγα. Εξεκίνησε από την απέναντι. Έγινε... Εγώ από εδώ. Και πού είσαι. Εδώ. Γρήγορα. Καλά, ντε. A few moments later. Τι κάνει το γατί ρε φίλε. Κορνάρι μου ρε. Κυρίως. Έλα γόρι μου, τι κορνάρεις. Έλα, τι έγινε. Καλά εσύ. Να σου πω, Καρλιτός. Ναι. Μάλιστα. Δεν μου λες αγόρι μου, δεν ξέρεις ότι όταν παραγγέλνεις από εξωτερικό πρέπει να βάζεις και το όνομά σου και το επίθετό σου και τον ταχυδρομικό κώδικα και το τηλέφωνό σου. Δεν έχω παραγγείλει τίποτα όμως. Δεν έχεις παραγγείλει τίποτα. Όχι. Το δέμα πάνω λέει Καρλίτος Φάρμ. Είναι δικιά σου ή δεν είναι. Καρλίτος Φάρμ, εδώ είμαι. Εγώ είμαι ο Καρλίτο. Ωραία, τότε τι δεν είναι δικό σου. Έτσι, ξαφνικά εμφανίστηκε. Ήρθε ένα δέμα από το πουθενά χωρίς να το έχεις παραγγείλει. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα που μου λες τώρα. Ρε φίλε. Τι πω τώρα, είναι πληρωμένο. Τι είναι αυτό τώρα, ξέρω εγώ. Όχι, δεν είναι πληρωμένο. Φυσικά δεν είναι πληρωμένο. Ωραία, πόσο είναι. 30 χιλιάρικα. Τι? Και άλλα 5 τα μεταφορικά. Έτσι, γιατί μου τη βίδωσε τώρα, γιατί με έχει κάνει και έχω γυρίσει όλη την πόλη. Ξέρει από πού δεν έρχομαι. Δεν είναι δικό μου, δεν το παίρνω. Ξέρει από πού έρχομαι. Τι δεν είναι δικό σου, δεν με νοιάζει. Λέει Καρλίτος Φάρμ, εγώ θα απολυθώ άμα δεν το πάρει. Τι θα απολυθεί άμα δεν. Δεν το παρήγγειλα εγώ, με κοροϊδεύουν. Ο γείτονα. Ποιο γείτονα. Έχω ένα γείτονα που με μισεί. Ξέχασε το αυτό που μου λες τώρα, θέλω να μου δώσει 35 χιλιάρικα και αν το συνεχίσει, θα σου πάρω κι άλλα. Τι έγινε, τι έγινε. Εσύ ποιο είσαι. Εγώ είμαι ο οικονομολόγο. Μπράβο, ο οικονομολόγος, ωραία, πέσει 35 χιλιάρικα από τους οικονομολόγους. Γιατί έχει ένα δέμα. Ρε, λέει ότι παρέγγειλα κάτι και δεν έχω παραγγείλει τίποτα, ρε. Πάνω από 35 χιλιάρικα. 35. Και αν συνεχίσει άλλο λίγο ακόμα η συζήτηση, θα ανέβει άλλα 5 χιλιάρικα. Ήρθε το δέμα μου. Ποιο δέμα σου, δικό σου το δέμα. Ναι, δεν έχω παραγγείλει ένα πατίνι. Εσύ ποιο είσαι. Ο Ταμίρ. Άμα δεν είσαι ο Καρλίτο, εγώ δεν δίνω τίποτα. Καρλίτο Φάρμ λέει. Καρλίτο είναι εδώ, να το θέλω τέτοιο, θέλω εκεί. Τι ότι είναι δικό σου, αλλιώ δεν το παίρνει. Τι λέει, ρε, 35.000 για ένα πατίνι, ρε, την παλεύει. Όχι, είναι καλό, και σου δεν λέω. Μου λε, περίμενε. Τι. Τι. Τι, τι. Ποτά είδα από πίσω. Να ρωτήσω λίγο, εδώ είναι η Express. Express. Εν logistics λέει. Ένα μήνα να έρθει. Ωραία, εγώ έχω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Την εταιρεία που τα αγόρασε, ρωτά. Περίμενε, ρε φιλε, αυτό έχει 30.000 και σε χρώσει και μεταφορικά. Ναι.
Τι ναι. Κάτσε, περίμενε λίγο. Είναι καλό, είναι καλό, είναι βαρύ. Αρνητό. Εγώ κάνω τη δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι να σου μεταφέρω το πράγμα, να έρθει στα χέρια σου σώες και αυλαβές και να πάρω τα λεφτά. Ωραία, που θα στα χέρια μου δεν έχει έρθει όμως. Ναι, πού αλλά το? Άμα δεν δω το χρήμα δεν πέφτει τίποτα. Βγάλε να δω τι έχει το δέμα. Δεν βγάζω, άμα δεν δω τη σακούλα εδώ, 35 χιλιάρικα. Τι σακούλα, θα κάνω σακούλα τύπος. Έχεις φέρει POS ή δεν δουλεύει? Έχεις φέρει. Δεν δουλεύει, δεν έχει καλό WiFi εδώ που έχει τέθει και έχει τεχτήσει. Στο τέλος του της πόλης βρήκατε κάθε. Δορυφόρο, έχει δορυφόρο πάνω. Πού να ξέρεις τώρα εσύ κακομύρι. Τα μέρη εγώ δεν έχω λεφτά. Κάτω το, κάνω εγώ το transfer με IBAN. Ωραία, κάτω το transfer να βάλω την τσίφρα να τελειώνουμε. Πατίνει 35 χιλιάρικα. Μπήκε. Δεν μπήκαν έτσι λέει. Ωραία, άνοιξε να το πάρω. Δεν θα κουμπίσει τίποτα, εγώ θα το βγάλω. Αφεντικό, έλα να δεις. Πες μου τι αξίζει, σε παρακαλώ. Πες μου τι αξίζει, σε παρακαλώ. Πες μου τι αξίζει, σε παρακαλώ. Τι είναι αυτό? Αφεντικό, έλα να δεις. Που είναι. Τι τιμόνι. Έλα, τι γίνεται, θες βοηθιά. Έχει κολλήσει. Καλά κολλημένο μας το έφερες και ζητάς και 5.000 μεταφορικά. Όχι, δεν φταίω εγώ. Ποιος φταίει? Η εταιρεία φταίει, θα μου πεις. Κάτσε ρε. Το υπόλοιπο που είναι ρε. Αρλίτο. Έλα φίλε μου, έλα αγόρι μου. Κάνα τυψάκι θα πέσει. Τι να πέσει? Κάνα τυψάκι. Δεν σ' ακούει φασαρία. Αμά. Πάπαμε. Delivery. Τυψάκι μας την είπε κιόλας. Αφεντικό ανέβα. Wow, wow. Ρε να μας σκοτώσει αυτός. Είσαι καλά. Είναι και πρώτη φορά. Αφεντικό τα δύο έξω πόδια που έχει. Βλέπεις τα δύο τετραγωνάκια. Είναι αυτό ρε. Είναι για δικάβαλο. Είναι πατίνι, πάρ' το. Φοβάμαι εγώ, αυτά δεν τα... δεν έχω ισορροπία. Ισορροπία θέλει. Ω. Φοβάμαι. Μη φοβάστε. Το γκάζι που είναι? Κάνεις μπροστά. Και πώς στρίβω? Δεξιά αριστερά. Ω. 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 Μην το ξανά δω μπροστά μου. Αφεντικό είναι καλό. Μην το ξανά δω μπροστά μου. Πάμε, ο Αμερικάνος δουλεύει. Και εμένα από δουλειά με διακόψατε πριν. Νίκον! Έλα! Κοίτα τι μου ήρθε! Oh, τι πήρες πάλι, ρε. Oh. Αφεντικό! Δεν πάει καλά στο χωράφι! Oh. Δεν κάθεται καλά! Τι είναι αυτό? Άσε τι είναι αυτό! Μάντεψε πόσο κόστησε! Μάντεψε! Δεν θα το βρεις! Προσφορά το πήραμε! Θέλω εγώ πώς, 2-3 χιλιάρικα! Ναι, για πολλαπλασιάσαι το επί 10. 30 χιλιάρικα αυτό εδώ! 35! Αυτό το φτιάχνουμε κι εμείς, ρε. Ναι, αυτό το είπα κι εγώ. Τι είναι, δύο ρόδες είναι και ένα στήριγμα. Ναι, δεν έχουμε μπαταρίες. Γιατί το πήρες αυτό? Για να πηγαίνουμε στη φάρμα, να κουνιόμαστε. Θες να πας στο ξυπνάς, ρε, παιδί μου, έλα εδώ να δεις. Είναι ξυπνάς, ρε, περπάτα λίγο να πηγαίνει. Ακολούθα. Όχι, έχουμε δουλειά. Αφεντικό, έλα. Αφεντικό, έτσι πως τον έχεις κάνει, ακολούθα εσύ. Θέλω να δω που θα καταλήξει. Τελείωσες απέναντι αφεντικό? Όχι, δεν πρόλαβα. Τι δεν προλαβες? Δεν προλαβα, αφού ήρθαν και με διακόψαν. Ήρθε ο Deliveras. Πώς γίνεται εγώ να έχω κάνει το μισό χωράφι και εσύ καθόλου? Έπεσε ξύλο, άσε ρε. Θα σου πω μετά. Δεν μου τα λέτε καλά. Έπεσε πολύ ξύλο. Το ξύλο θα πέσει και δεν θα είναι καλό. Τι τσέπης μπαίνουν τα λεφτά, εσύ, γιατί κάνεις έτσι? Για στη κούλη. Όχι ρε φίλε, δεν χωράει. Δεν μπαίνει έτσι ρε φίλε, δεν μπαίνει. Θα πρέπει να πάω από άλλη πόρτα, φετικούλη. Πάνω σαν έξω, πήγαινε εσύ. Έλα, έλα. Εδώ έλα. Είναι πολύ ψηλά, ρε. Πώς θα ανέβω? Έλα, όπως πας, όπως πας, έλα, έλα. Είσαι εντάξει, είσαι εντάξει, είσαι στο κορμί, είσαι στο κορμί. Ρε, τι κάνετε, ρε. Παραλίγο να χτυπήσει τη μούρη μου, ε. Από εδώ δεν ανεβαίνει τελικά τα μύρια. Μην χαλάσει αυτό όμορφο πρόσωπο, πρόσεχε. Πάω από την άλλη μεριά. Ας το πάρει στα χέρια και να το βάλει. Ναι, πάρω στα χέρια, φιλάρα, και δεν γίνεται αλλιώς. Και εδώ σκαλέ έχει. Κράνος, βρε, κράνος. Έτσι μέσα στο σπίτι δεν θα μπει, να ξέρεις. Τώρα θα μπει ευθεία. Πρέπει να το σηκώσεις. Ου! Έχεις δίκιο. Μπορώ να το σηκώσω όντως. Ελαφρύ είναι, εντάξει. Δεν το σκεφτήκαμε αυτό. Σήκωσε ο Deliveras. Ωραία, κοίτα τώρα να δεις. Τι μπορείς να κάνεις εδώ. Έρχεσαι έτσι. Ναι. Κάνεις πρωινό. Χωρίς να περπατάς, ε. Ναι. Ωραία. Ναι, συνέχισε. Κάνεις το πρωινό. Κάνεις το πρωινό. Έρχεσαι εδώ, τρως το πρωινό. Ναι, τρως το πρωινό. Εντάξει, αυτό εννοείται. Δηλαδή, το φτιάξεις και θα το φας. Okay, ναι. Θες μετά π.χ. να πας να δεις τηλεόραση. Πας. Θες να ανέβεις πάνω να κοιμηθείς. Δεν πας. Πώς δεν πας? Είπα να περπατήσεις. Γιατί? Δεν πάει το εργαλείο.
Τι λες. Ναι, δεν πάει όντως, έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, είναι για το σαλόνι. Οκ, εντάξει. Εντάξει. Μην πεις θα παραγγείλεις και δεύτερο για το πνευματοδομάτια. Ε, δεν πρέπει. Θα περπατάω. Λοιπόν, άκουσέ με. Μην αγοράζεις βλακίες. Γιατί? Ή θα πάρεις και στους τέσσερις, ή δεν θα πάρεις κανένα. Θα παραγγείλω ένα τρία δηλαδή. Όχι, όχι. Γενικά το λέω, όχι για αυτό το πράγμα. Θα δώσουμε 120 χιλιάρικα για πατινάκια. Κάνεις κάτι για το ταμιράκο, τίποτα, ένα σπίτι, ναι. Κάτι να μένω λίγο, να έχω δικό μου περιουσία. Περιουσία. Με χωράφια, ναι. Γιατί να έχεις περιουσία. Κάτι να λέει ρε παιδί μου ότι είναι στο όνομα του ταμίρ, αυτό δεν θέλω κάτι άλλο. Δεν έχεις το αμάξι. Αυτό είναι το όνειρό μου. Έχεις το αμάξι. Ακίνητη, όχι... Βάλει χειρόφρονο με το κινείς και είναι την περιουσία. Όχι, χτισμένο. Όπως είναι το σπίτι. Ωραία, ρίξουμε ένα μπετόνα, μην ξανακουνηθεί το η Λαμπορκίνη. Τι θέλεις τώρα. Δεν θέλω Λαμπορκίνη. Κοίταξε, άμα θέλει να σοβαρά στο σπίτι. Όχι, θα φτιάξουμε. Ακόμα χειρότερα, θα θέλει και οι άλλοι μετά. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να φτάσουμε σε αυτή τη φάση. Εγώ θα στα αγοράζω, γιατί είμαι, δηλαδή, μάνα σου είμαι εγώ. Αφεντικό, μια οικογένεια είμαστε πια. Εντάξει, δεν έχει άδικο δηλαδή, αυτό. Είμαστε πιο, σκέψω ότι είμαστε πιο πολύ οικογένεια από τη δικιά σου την οικογένεια. Δηλαδή, θα φάμε εμείς τη δικιά σου οικογένεια. 1.800.000 δεν φτάνει ούτε για την τουαλέτα σου. Εντάξει, δεν λέω τώρα. Επειδή σε ξέρω εσένα, θα διαλέξει ιταλικά πλακάκια και τέτοια, δεν θα φτάσει για τίποτα. Χρυσή μπανιέρα θέλω. Τέλος πάντων, θα το άσχημα να το σκεφτώ. Το AI γιατί πάει μόνο του. Πάλι ρύθμισμα θέλει. Κατάλαβα τι γίνεται. Φίλε, σου είπα, πήγαινε στον κύριο Βαγγέλα να τελειώνουμε, να το φτιάξει μια και καλή. Δεν γίνει τώρα με πατέντες, ηλεκτροκολλήσεις και τέτοια να το φτιάξουμε μόνοι μας. Μα το πήγα στον κύριο Βαγγέλα. Το θέμα δεν είναι το AI τώρα, είναι το άλλο το Pokémon που έχεις. έχει φύγει από την Pokéball και κάνει διάφορα κόλπα. Όλα τα μην λες, ε. Ναι. Θέλει Master Ball αυτό, δεν μπαίνει αλλιώς μέσα. Ούτε με Master Ball, δεν του κάνει τίποτα. Γιατί κρύβεσαι ρε, μέσα στη μηχάνη του AI. Το προπαγκάζ. Ωραία πάει αυτό, ε. Δεν το έχω οδηγήσει. Καλά πάει, αλλά... Δεν θες να τα αφήσεις λίγο στην άκρη. Γιατί. Γιατί. Να το χαλάσεις κι αυτό. Άισα και τις κότες. Τους έβαλε ωραίος. Λίγο παραπάνω όμως να φάνε, γιατί τις είχαμε πολύ καιρό... Ατάιστες. Μπράβο, γιατί με τρία κουτιά δεν κάνουμε δουλειά, πες τους. Έτσι, μπράβο. Το καλύτερο πήγαινε και θα σας βάλω στο φούρνο με πατάτες. Έτσι, μπράβο. Τέτοια θέλουν, λίγο γκάζι θέλουν, γιατί δεν πάνε αλλιώς. Δεν τα θυμάμαι πάλι. Αν το βάλεις μέσα, ειλικρινά δεν θα ξαναέρθεις εδώ πέρα μαζί μας. Αφεντικό, τι πάει να κάνει. Okay. Τι πάει να κάνει. Πάει να βάλει το τρακτέρ μέσα στις κότες. Ειλικρινά τώρα, ειλικρινά. Αφεντικό, παίρνω το OK από σένα. Πάρ το OK δύο φορές. Θα τον διώξουμε από τη φάρμα μια και για πάντα. Γιατί? Τι γιατί ρε, για να ησυχάσουμε. Δεν παλεύετε, χωρίς εμένα τι θα κάνετε. Θα ζήσουμε πιο ειρηνικά. αλλά αυτό OK, σίγουρα. ναι, αλλά αυτό δεν θέλει άλλο. Η ήρεμη ζωή είναι και βαρετή ρε. Λοιπόν, ο Ταμίρ δεν πάει πουθενά. Ας βαρεθούμε και λίγο, δεν πειράζει. Ο Ταμίρ δεν πάει πουθενά, γιατί είναι ο μοναδικός που μπορεί να με κοντράρει. Ας βαρεθούμε και λίγο. Δεν βαριέσαι. Πολύ δράση έχουμε ζήσει τελευταία μαζί σου. Ισχύει. Πόσο αδρεναλίνη να έχουμε. Δεν γίνεται εδώ. Θα πάθουμε και τίποτα. Είσαι extreme sport εσύ. Από τη μέρα που γεννήθηκες. Θα βρει τρόπο να το βάλει μέσα πάντως, μάικες. Είμαι σίγουρος. Αχι λοκάρι, ε. Όχι, εντάξει, δεν το βάζω. Γιατί θα φωνάζει το εικόν μετά και ποιος θα τον ακούει. Μετά. Έχω λύση. Μπαμ, μπαμ, όχι, μπαμ. Εδώ. Κάνε λίγο να κάνω αυτό το πέρασμα. Ωραίος. Το ξαναπερνάς εσύ. Ο αυτόματος είχε κολλήσει. Όντως. Ναι. Γι' αυτό το πήρα εγώ. Όχι, πού το πας ρε, πού το πας ρε μες την ημέρα ρε. Βάλ το μέσα. Ρε. Βάλ το μέσα. Ρε, είσαι χασούς ρε. Βάλ το μέσα ρε. Αφεντικό, δώσ' την άδεια να το δουφεκίσω. Ρε, Ταμίρ, δεν μπορώ να σε περασπίζω για πάντα. Ρε, βάλ το μέσα ρε στο καράστρε. Τώρα έχουνε δίκιο. Okay. Έχεις πάρει το OK. Έρχομαι ρε παλιοτύπε, έρχομαι. Τι. Θα σου σπάσω το κεφάλι, τι ρε. Ήθελα να δω πώς πάει. Όχι ρε, να μην δεις ρε, αυτό θα κλείσει εκεί μέσα μέχρι το βράδυ για να το κάψουμε. Εντάξει, να μην το δούμε πώς πάει. Όχι. Χρειάζεται να πάρουμε κανένα κι εμείς. Και άμα περάσει καμιά, πώς το λένε, Harley εδώ απ' έξω. Πού να μας δει ρε, τι vision έχουμε. Αλλά. Να σου πω. Ω φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει. Θέλω να δω όμως.
βάλω το μάξι του δάω μέσα εκεί πίσω για να το κάψουμε μαζί. Μην μέσα εδώ. Σταρίς! Θέλω να το δω ρε φίλε και πάλι δεν ξέρω γιατί. πείτε με πιτσιόζο, δεν ξέρω. Εντάξει, εισιτήριο δεν έχει. Όπα κάτσε μην μας πατήσει και όλες δεν λέει. Θέλω να δω τι θα κάνει. Το μυαλό δεν γίνεται να μπει κανείς, δε. Ο τύπος αυτά που σκέφτεται είναι... Μοναδικά, ε. Τι, δεν μπορώ. Κοίτα τι κάνει. Θα το κεντράρει τώρα, περίμενε. Θα πατήσει μια καζιά να μπει μέσα. Πιστεύει ότι θα μπει μέσα το όχημα. Το πιστεύει, το πιστεύει. Πήρε και τη λάμπο, πω. Τι έγινε εκεί. Τι έγινε εκεί. Άσε φίλε. Τι κάνει ρε. Πέτα το. Άσε φίλε, μέσα στο καράζ, μέσα στο καράζ. Ρε το αμάξι μου. Έχει δαιμονιστεί. Ωραίος δραπετικό, ωραίος. Τώρα, τι που πάει, ναι. Άσε, μας δει κανείς, θα τρέχουμε. Νικούλη, πού ήταν τα μύρη μερσέντα μου, τη βρήκες αγόρι μου. Πού ήταν. Εδώ ήταν ρε Κινέζο. Εδώ, δίπλα ήταν. Άκουσε με τα μύρ, μην τυχόν ξαναβγάλεις το φορτηγάκι έξω μέσα στην ημέρα, θα γίνει πανικός. Θα έχουμε πελάδες, δεν το καταλαβαίνει. Πάμε να ράξουμε τώρα και το βραδάκι. Ναι. Το βραδάκι θα πάμε να το κάψουμε, εντάξει. Εντάξει. Ελάτε μαγκές. Είστε έτοιμοι, μάγκε. Να φω να βλέπουμε γιατί είναι και βράδυ. Ναι. Έχετε ωραίος. Πάρει μαζί σα τα απαραίτητα. Ναι, αφεντικούλη. Θα πάγω με τον Νταμίρ. Okay. Θα το τακτοποιήσουμε γιατί δεν γίνεται να τον αφήσει να πάει μόνος του που θέλει. Βασικά αυτό θα σου έλεγα, μήπως δεν τον πάρει καθόλου μαζί σου. Γιατί? Όχι, άστον. Θέλω να πάω βόλτα. Εσύ μπορεί να βουτήξει τι φωτιέ. Θέλω να πάει βόλτα. Ανοίξτε την καράζα πορτά. Έγινε. Θα οδηγήσει. Ναι, εγώ θα οδηγήσω. Καμώ το! Ρωτάς κιόλας. Είχαμε να βίζω σένα. Μπούκα μέσα, ρε. Λοιπόν, μάγκες, με προσοχή, έτσι. Και το νου σας. Α, κοίτα πώς είναι, σαν παιδάκι. Θα πάμε. Έλα. Μίλησε το άλλο παιδάκι. Πάστε. Αφεντικό. Έλα. Να είσαι ήσυχος. Κοιμήσου ήσυχος, εντάξει. Έφυγα ήδη να ξέρεις. Κινέζο, κλείσε την πόρτα. Αφεντικό, θα έρθω σε λίγο. Θα πάμε. Bye. Άντε, γεια. Αφεντικό, βάλει να κάνει load το Netflix. Λες, βρε κακομύρι. Ας τη βγάλουμε καθαρή και θα σου πάρουμε και Νόβα. Δεν θέλω Νόβα. Γιατί? Δεν θέλω να είμαι κατίνα.